Λοιπόν, Ματίνα, χωριό Μακρυμάλι. Οι φλόγες έχουν ζώσει κυριολεκτικά το χωριό. Πριν από λίγο, εκεί που σας δείχναμε τα τελευταία σπίτια στις παρυφές του Λόφου, κινήθηκε ένα πυροσβεστικό όχημα μεγάλη ταχύτητα για να ελέγξει αν οι κάτοικοι εκεί έχουν φύγει, διότι μιλάμε για φλόγες οι οποίες βρίσκονται κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής από τα τελευταία σπίτια του χωριού. Βλέπετε, πάει και ένας διοικητής εκεί πέρα με ένα μηχανάκι. Φαντάζομαι ότι έχουν αγωνία πλέον, μήπως κάποιος κάτοικος παρέβλεψε την εντολή για εκένωση. Μεγάλης ηλικίας κυρίως, ηλικιωμένα άτομα, τα οποία δεν θέλαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μάλιστα, λίγο πριν ενόμασταν σε ζωντανή σύνδεση, ή τέλος πάντων περίπου σε ζωντανή σύνδεση, κλαίγανε ορισμένοι φεύγοντας από τα σπίτια τους, διότι θεωρούν ότι είναι μεγάλης ηλικίας και θα θέλαν να μένουν στα σπίτια τους. Είναι αυτές οι αυλεψίες, αυτές οι σκέψεις που κάνει ο άνθρωπος την τελευταία στιγμή, όταν βλέπει τη φωτιά να ζυγώνει, θεωρεί ότι πρέπει να διασώσει την περιουσία του. Και λέω και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να μας απασχολεί. Μάλιστα. Η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή. Ναι. Και από το χωριό Μακρυμάλι σε αφήνουμε να πάρεις μια ανάσα, να πάμε στο άλλο χωριό που εκενώθηκε, στο χωριό Κοντοδεσπότη. Να συνομιλήσουμε λοιπόν με τον Πάνο Αγιαννίτη, είναι κάτοικος του χωριού. Κυρία Αγιαννίτη. Καλησπέρα σας. Δεν είμαι κάτοικος του χωριού. Ανεβήκαμε πάνω για να βοηθήσουμε να σβήσει τη φωτιά εθελοντικά από τη Χαλκίδα μένω. Επιβεβαιώνω τα λόγια του σεβασμιότατου. Ήμασταν στην αρχή, σβήναμε τη φωτιά που είχε ξεσπάσει δίπλα στο μοναστήρι. Δεν βλέπαμε βασικά ακριβώς για να έχω μια εικόνα για το ποια ήταν η ζημιά εκεί. Εντελώς, τελευταία στιγμή άλλαξε κατεύθυνση ο αέρας, μας γύρισε η αστυνομία πίσω. Πριν από λίγη ώρα επικοινώνησα με το άτομο το οποίο είχε ζητήσει βοήθεια με κωδικό εγκλωβισμού. Ευτυχώς είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Είχαν εγκλωβιστεί περίπου στους 5 με 6 πεζοπόροι πυροσβέστες μαζί με ένα ή δύο οχήματα της πυροσβεστικής. Τη φωτιά πέρασε τελευταία στιγμή από πάνω τους. Δυστυχώς μπροστά δεν μπορούν να κατευθυνθούν αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει φωτιά και δεν μπορεί να περάσει το όχημα. Με τα εναέρια μέσα η ορατότητα πραγματικά είναι ούτε 50 μέτρα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν μόνο ελικόπτερα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα αεροπλάνα δεν μπορούν να πετάξουν. Δεν υπάρχει καμία ορατότητα δηλαδή για να μπορέσει να σβήσει η φωτιά από τον αέρα. Επιμένεται ανεκφρέλεγκτα το χωριό Κοντοδεσπότη. Πραγματικά σας το λέω, τελευταία στιγμή κατάφερα και βγήκα από αυτό. Δεν ξέρω από πού θα περάσει να φύγει ο κόσμος. Έχει τη λήξη η φωτιά το χωριό και αυτή τη στιγμή ακριβώς από κάτω περνάει δίπλα μας. Συνεχίζει να περνάει δηλαδή ακριβώς από πάνω. Περνάνε οι φλόγες πάνω από το χωριό. Δεν έχω καμία εικόνα για το τι μπορεί να γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στο χωριό. Συγχωρέστε με, τρέχω και δεν μπορώ να μιλήσω. Όλη η φωτιά περνάει από κάτω. Κυρία Γιαννίτη, αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τα έχουμε επισημάνει, και την υγεία σας, προσέξτε. Όσοι μας ακούνε, μην επιχειρήσει κανένας να ανέβει πάνω στο χωριό. Πρέπει να θρυνήσουμε θύματα. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή εδώ είναι ανεξέλεγκτη. Στο σημείο που βλέπω να έχει αυτή τη στιγμή φωτιά και να κατεβαίνει προς τα κάτω, είναι το σημείο που πριν από λίγη ώρα με τα μάξι πέρασα εγώ. Βοηθήστε μας λιγάκι, σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεστε, κυρία Γιαννίτη? Αυτή τη στιγμή είμαι στα όρια Ψαχνών με Κοντοδεσπότη. Έφτασα πριν από 10 λεπτά. Έχουμε σταματήσει με τους εθελοντές πυροσβέστες και αποτρέπουμε τον κόσμο από το να ανέβει στο σημείο. Η φωτιά έχει τη λήξη κυριολεκτικά το χωριό με τον Δεσπότη. Δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή από πού θα φύγουν. Και από τη βόρεια πλευρά της περιοχής και από την νότια υπάρχει φωτιά. Δεν μπορείς να πας πουθενά. Πραγματικά. Και να θες, δεν μπορείς να πας κάπου. Μας λέτε λοιπόν ότι το χωριό Κοντοδεσπότης είναι σε κλοιό, σε πύρινο κλοιό. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή το βλέπω. Είμαι στο 1,5 χιλιόμετρο, σε ασφαλή τοποθεσία. Έξω ψαχνά αυτή τη στιγμή το χωριό Κοντοδεσπότη είναι σε κλοιό. Οι φωτιές είναι παντού. Η εικόνα που έχω είναι ότι είναι πολύ πιθανόν η φωτιά να έχει περάσει όλη την έστα και πάνω από το χωριό, στο σημείο που κοιτάω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ με δυσκολία, μπορώ να προσανατολιστώ. Η κατάσταση είναι τα περίγραφα. Πραγματικά αυτή η καταστροφή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα δεν έχει προηγούμενο. Ελπίζω να μην θυμίσουμε θύματα. Όταν έφευγα από το χωριό, η αστυνομία έδινε εντολή εκένωσης. Πού να πας όμως? Σε ποιο σημείο? Πέρασε η φλόγα αριστερά από τη μία πλευρά, από το ένα, δηλαδή ουσιαστικά τι έγινε? Ήταν δύο μέτωπα. Το ένα που έκαιγε κοντά στο μοναστήρι και ένα άλλο μέτωπο που έκαιγε ακριβώς από την αντίθετη πλευρά, και αυτά τα δύο πήγανε και ενωθήκανε. Το ένα δηλαδή όπως κοιτάμε το χωριό από δεξιά, από την πλευρά του νότου, και το άλλο όπως κοιτάμε από αριστερά, από την πλευρά του βορειά. Οι φλόγες
αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 20 μέτρα. Δεν επιχειρεί κανένα ένα αέριο μέσο γιατί δεν μπορεί να επιχειρήσει. Πού να πας. Είναι τα πάντα σκοτάδι. Μέσα στο χωριό που είναι το κοτοδεσπότη αυτή τη στιγμή φαίνεται απλά ένα κόκκινο πράγμα τεράστιο να καίει. Οι φλόγες ξεπηδάνε με ορμή πάνω από το βουνό. Πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και εμείς βλέπουμε, κυρία Γιαννίτη, εικόνες με τις γιγαντιές φλόγες. Αυτό που ακριβώς μας περιγράφεται. Πνέουν οι ισχυροί άνεμοι. Αυτή τη στιγμή όχι. Ο άνεμος έχει κοπάσει. Είναι το μόνο θετικό, βέβαια, επειδή στα σημεία αυτά είναι ελοφρίσκη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο άνεμος να ενδυναμωθεί μέσα στο σημείο αυτό. Και γι' αυτό και λόγω των ελοφρίσκων είναι δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών αεροπλάνων. Επιχειρούν δύο μόνο ελικόπτερα και αυτά πραγματικά δηλαδή με κίνδυνο τη ζωή του. Δεν μπορεί να μπει μέσα, δεν βλέπει. Δεν ήξερα ότι ήταν πάνω από 50 μέτρα αυτή τη στιγμή. Οι φλόγες έχουν τυλίξει όλο το βουνό. Πραγματικά δηλαδή είμαι στα 4 χιλιόμετρα και οι φλόγες είναι παντού. Μάλιστα, δηλαδή, κύριε Γιαννίτη. Κύριε... Και δεξιά και αριστερά υπάρχουν φλόγες. Κύριε Γιαννίτη, θα έρθουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Πάμε στο Σπύρο Φρεμεντίτη. Γιατί βλέπουμε τις εικόνες, βλέπουμε ότι οι φλόγες έχουν πλησιάσει πάρα πολύ μέσα στο, προς το χωριό και, είναι προς το χωριό Μακρυμάλης και είναι γιγαντιές πραγματικά. Ματίνα, είτε άκουγα τώρα την περιγραφή που μας έκανε ο εθελοντής από το χωριό Κοντοδεσπότη, είτε...